στήριξή μας στο χαμόγελο του παιδιού και γενικότερα βέβαια η στήριξή μας και η συμμετοχή μας σε διάφορες κοινωνικές δράσεις και αθλητικές κρατάει από τότε που ήρθαμε στην Ελλάδα. Ειδικά από την εγκατάσταση του υποκαταστήματος το 2019 αυξήθηκε έτι περαιτέρω. Είναι μέσα στο DNA της ασφάλισης να προστατεύεις την κοινωνία. Άρα η κοινωνία και η ασφάλιση είναι δύο άρρηκτα συνδεδεμένοι φορείς οι οποίοι θα πρέπει πάντοτε να μένουν μαζί, να αλληλοϋποστηρίζονται. Το χαμόγελο του παιδιού δεν το συζητάμε, είναι πέραν πάσης αμφισβήτησης ότι είναι ο μεγαλύτερος φορέας προστασίας των παιδιών. Τα παιδιά είναι το μέλλον, τα παιδιά είναι η περιουσία της χώρας, είναι το μέλλον της χώρας, είναι η ανάπτυξη της χώρας και πάνω σε αυτά πρέπει να επενδύσουμε. Ο σκοπός της EuroNews είναι πάντοτε να είναι κοντά στην νεολαία, είτε στον αθλητισμό είτε στην προστασία της νεολαίας. Η σημερινή εκδήλωση είναι μια εκδήλωση η οποία δεν έχει περιεχόμενο ευχάριστο. Είναι μια εκδήλωση η οποία δείχνει τις παθογένειες της κοινωνίας, τις οποίες σε πολύ μεγάλο βαθμό το χαμόγελο του παιδιού συμβάλλει και σε αυτό εμείς πάντα θα προσφέρουμε και είμαστε ήδη για δεύτερη χρονιά χορηγοί της συγκεκριμένης εκδηλώσεως. Θα δείτε και τα αποτελέσματα μέσα και θα δείτε πόσο τεράστιο έργο προσφέρει το χαμόγελο του παιδιού προς αυτή την κατεύθυνση, προς την αντιμετώπιση ενός φαινομένου που θα πρέπει να εκλείψει. Εμείς, σαν ασφαλιστική εταιρεία, βοηθάμε το χαμόγελο του παιδιού, το οποίο προσφέρει ένα κοινωνικό έργο, καλύπτει ένα κενό. Δυστυχώς δεν θα πρέπει να υπάρχει στη κοινωνία μας. Εμείς πάντα θα είμαστε δίπλα στο χαμόγελο του παιδιού και ελπίζουμε να έχουμε ένα μεγαλύτερο μέρος στην αγορά στην Ελλάδα, ώστε να έχουμε τους πόρους και τη δυνατότητα να βοηθήσουμε όλο και περισσότερο το χαμόγελο του παιδιού. Σήμερα δεν γιορτάζουμε, κινητοποιούμαστε για την Παγκόσμια Μέρα για τις Εξαφανίσεις των Παιδιών που είναι 25 Μαΐου. Το κάνουμε σήμερα λόγω διαθεσιμότητας του Ζαπίου. Να πούμε λοιπόν ότι η Ελλάδα αποτελεί πρότυπο για τις εξαφανίσεις σε διεθνή δεδομένα. Αποτελεί πρότυπο με τα μέσα που χρησιμοποιεί και τις δυνατότητες που έχει. Άρα λοιπόν αυτό που γίνεται στο διεθνές δίκτυο των αστυνομιών και άλλων φορέων και που συμμετέχει το χαμόγελο, μια μικρή χώρα που όμως είναι ισότιμη και μην ξεπερνάει τις διαδικασίες Αμερικής, Αυστραλίας κλπ. Ενώσαμε δυνάμεις όλες οι υπηρεσίες εδώ, γιατί χωρίς ένωση δυνάμεων δεν υπάρχει καμία δυνατότητα. Τα παιδιά εξαφανίζονται, θα είναι στην Ελλάδα να πούμε ότι δεν είναι εξαφανίσεις από τρίτους και να μην φοβούνται οι γονείς για βανάκια, άσπρα, μαύρα κλπ. Υπάρχουν φυγές παιδιών που το προφίλ είναι παιδιά, κορίτσια εφηβικής ηλικίας, τα οποία πέφτουν θύματα διαφόρων περιέργων μέσα από το διαδίκτυο. Το αποτέλεσμα είναι να τους εκβιάζουν, να πέφτουν στα ναρκωτικά κλπ. Άρα δεν είναι φεύγει με τη θέλησή της. Φεύγει με κάποια υποβουλημένα διαδικασία προκειμένου να τα φέρουν κοντά και να τα εκμεταλλευτούν. Άρα υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα που δεν είναι όμως το πρόβλημα απαγωγές παιδιών από τρίτους. Ακόμη στην Ελλάδα δεν το έχουμε. Υπάρχει όμως στο προφυγικό πληθυσμό με τα παιδιά. Χτες το βράδυ εξαφανίστηκε ένα 11χρονο αγοράκι. Με την κινητοποίηση του Amber Alert, μέσα σε 3 ώρες βρέθηκε το παιδί. Η ομάδα μας κινητοποιήθηκε, η ΕΟΔ, οι άλλες ομάδες ΕΟΔ και η ομάδα ΔΕΛΤΑ. Και βγήκε το Amber Alert. Βρέθηκε το παιδί και 2 ώρα το πρωί είμαστε περήφανοι, γιατί και το προσφυγάκι έχει τώρα φωνή στην Ελλάδα. Ενώ παλιά, προσφυγάκι, από εκεί είναι, από εδώ είναι. Έτσι λοιπόν, Amber Alert, διαδικασίες, έρευνα και διάσωση, ομάδες, εξοπλισμοί κλπ. Ενώσαν τις δυνάμεις τους προκειμένου να βρίσκουμε παιδιά που είναι εξαφανισμένα.